αυτό τρομακτική εκτέλεση πραγματικά που έγινε. Βλέπετε εδώ το βίντεο που κυκλοφορεί. Πάμε στο σημείο αρχικά και μετά ο Θεοδόσης Πάνου, ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό που λέμε φάκελος Greek Mafia, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και πού θέλουν να πάνε οι αρχές την έρευνα. Έλα, Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ηλία Ηλίου και Φρατζή, βρισκόμαστε στο σημείο αυτής της στιγερής δολοφονίας, της εκτέλεσης αυτού του πανάκριβου συμβολαίου θανάτου. Υπολογίζεται ότι κόστησε πάνω από 300.000 ευρώ στον εντολέα. Μια δολοφονική, μια μαφιόζικη εκτέλεση που έχει καταγραφεί καρέ-καρέ από τις κάμερες ασφαλείας. Βλέπουμε πως το 44χρονο θύμα βγαίνει από το γραφείο του δίπλα, από το πρατήριο, ελέγχει δεξιά και αριστερά, γιατί ήταν υποψιασμένος, εγνώριζε ότι εκκρεμούσε αυτό το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του, μπαίνει στο όχημά του, όταν δίπλα του φτάνει ένα μαύρο τζιπ, το οποίο σταθμεύει από πίσω. Ήταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι εκτελεστές, οι οποίοι ήταν τουλάχιστον δύο, πιθανότατα τρεις. Οι τέσσερις βγαίνουν λοιπόν με τα Καλάσνικοφ, όπλα υψηλού διαμετρήματος. Γνώριζαν προφανώς οι εκτελεστές ότι ο 44χρονος είχε λάβει προστατευτικά μέτρα, είχε θωρακισμένο το όχημά του, τα τζάμια. Εκτέλεσαν κατά ρυπάς με 97 σφαίρες με Καλάσνικοφ από πολύ κοντινή απόσταση, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει το θύμα. Και μάλιστα ο εκτελεστής που βρισκόταν από την πλευρά του οδηγού στη συνέχεια άνοιξε την πόρτα και έδωσε με ένα πιστόλι την χαριστική βολή στον 44χρονο, ο οποίος, όπως είπαμε, είχε λάβει τα μέτρα του, είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας σε όλο το κατάστημα, είχε επίσης ο ίδιος οπλοφορούσε, είχε ένα πιστόλι τύπου Glock πάνω του εκείνη τη στιγμή, το οποίο δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, και ένα Kalashnikov στο Port Bagaz. Επίσης, είχε ασφάλεια προσωπική, όπως λένε αστυνομικές πηγές, συνοδευόταν συνήθως από τέσσερις σωματοφύλακες με μοτοσυκλέτες γύρω του, οι οποίοι το προχθεσινό βράδυ δεν ήταν όμως στην προσωπική του φρουρά. Πιθανότατα αυτό το γνώριζαν οι εκτελεστές, οι οποίοι κινήθηκαν ταχύτατα, 15 δευτερόλεπτα περίπου μεσολάβησαν από τη στιγμή που πάρκαραν μέχρι τη στιγμή που τον γάζωσαν. Πάντως δεν ήταν και η πρώτη απόπειρα εναντίον του, έτσι, Σπύρο? Φυσικά δεν ήταν η πρώτη απόπειρα εναντίον του. Το προσωνύμιο του ήταν Ζαμπών ή Εφτάψυχος. Και εφτάψυχος γιατί είχαν γίνει πολλές απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Παρόλα αυτά είχε επιβιώσει χαρακτηριστικά το 18 στον Πειραιά ξανά με Καλάσνικοφ. Είχε πάθει τότε εμπλοκή το όπλο από το λευκό βαν, το διερχόμενο λευκό βαν που προσπάθησε να τον δολοφονήσουν οι εκτελεστές. Είχε πάθει εμπλοκή το όπλο, είχε τραυματιστεί στο χέρι του και το πόδι του. Ο ίδιος γνώριζε ότι υπάρχει αυτό το τελεσίγραφο, ωστόσο ήταν τόσο ισχυρός στον κόσμο της νύχτας που ίσως αισθανόταν και άτρωτος, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικές πηγές. Είναι η 16η εκτέλεση της Greek Mafia, στον κόσμο της Greek Mafia, τα τελευταία 7 χρόνια. Και οι αρχές φοβούνται ότι ένας νέος κύκλος αίματος έχει μόλις ξεκινήσει. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε στον Θεοδόση. Αφού βλέπουμε. Έλα. Εγώ λέω, ναι, με τον Θεοδόση. Αρχή να κάνουμε από το βίντεο για να δούμε τις κινήσεις αυτών των ανθρώπων. Ναι. Γιατί, όπως είπε και ο Σπύρος, και αυτό έχει μια σημασία. Είναι διαφορετικό να είναι δύο, τρεις, τέσσερις. Άρα υπήρχε παρακολούθηση επί ώρες. Επίσης, βρε Θεοδόση, εδώ στο. Συγγνώμη, παιδιά που πλησιάζω. Εδώ στο βίντεο που φαίνεται πάει αυτός με το Καλάσνικοφ κτλ. Εδώ ανοίγει την πόρτα χωρίς γάντια. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Φοράει μάλλον χειρουργικά. Α, φοράει χειρουργικά. Γάντια είναι κάτι το οποίο το ρωτήσαμε. Στην αρχή υπήρχε μία ελπίδα ότι αυτό, αλλά μάλλον φοράει χειρουργικά γάντια. Επίσης, βλέπετε ότι διαλύεται το τζάμι σταδιακά όμως. Το οποίο είναι αλεξίσφαιρο. Είναι αλεξίσφαιρο. Ο άνθρωπος αυτός πυροβολεί από κοντά και συνέχεια καταρρυπάς, διότι έχει κάνει πρόβες αλεξίσφαιρα τζάμια. Και για να είναι σίγουρος για τον επτάψυχο, ουδόλως τυχαίο το προσωνύμιο, ανοίγει την πόρτα, του δίνει την χαριστική βολή. Πρέπει να υπάρχει, παιδιά, πολλοί κόσμος εκεί γύρω. Πολλοί κόσμος που έχουν σχέση με την. Άρα είναι σίγουρα παραπάνω από δύο. Είναι ο ένας που βλέπουμε πίσω από το αυτοκίνητο, εάν διακρίνουν τη λαθέατες μας, ίσως και να φαίνεται, υπάρχει και ένας δεύτερος, επίσης με Καλάσνικοφ, ο οποίος κοιτάει γύρω-γύρω το χώρο. Διότι είναι ανοιχτό το βενζινάδικο εκείνη την ώρα. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Ναι. Και είναι και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας που φέρεται να διατηρεί η οικογένεια του 44χρονου. Γιατί είναι αρκετά τα βενζινάδικα τα οποία έχουν και είναι της οικογένειάς του. Υπάρχει και τσιλιαδόρος. Ποιος είναι ο τσιλιαδόρος? Υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο κοιτούν οι αστυνομικοί. Τον έχουν σε άλλη κάμερα. Ο άνθρωπος αυτός πριν την δολοφονία
περπατάει αργά στο απέναντι πεζοδρόμιο. Με το που εμφανίζεται το SUV, ανοίγει το βήμα του, έχει περάσει 2-3 φορές. Μιλάει και στο κινητό του τηλέφωνο. Ανοίγει το βήμα του, υπάρχει ένα λευκό βαν ακριβώς απέναντι, στο οποίο κάθεται, κοντοστέκεται και κοιτάει να δει το αποτέλεσμα. Με το που φεύγουν τρέχοντας οι εκτελεστές και μπαίνουν στο αυτοκίνητο, φεύγει και αυτός τρέχοντας προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτός είναι καταγεγραμμένο στο πρόσωπο. Είναι καταγεγραμμένο, δεν φαίνεται όμως καλά, μου λένε οι αστυνομικοί. Θέλει δουλειά η κάμερα, μάλιστα, να δούμε αν θα δει. Αλλά όλη του αυτή η κίνηση δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να έχει σχέση με όλο αυτό που γίνεται. Άρα γι' αυτό λες ότι είναι παραπάνω από δύο. Τώρα, σε αυτό το βίντεο που βλέπουμε και το θύμα να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να καθυστερεί να ξεκινήσει. Να καθυστερεί. Αυτό... Πολύ σωστή η παρατήρηση. Εδώ τη λύση ίσως να την δώσει ένα σπάνιο έβριμα που έχουν οι αστυνομικοί. Δύο κινητά τηλέφωνα. Μέχρι. Το λέω σπάνιο, διότι συνήθως σε αυτές τις εκτελέσεις τα κινητά εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Χαρακτηριστική περίπτωση του Δημήτρη Μάλαμα, που δεν βρέθηκαν ποτέ τα κινητά, ενώ ξέρουν που μπορεί να, τώρα, να υπάρχουν. Τι ψάχνουν οι αστυνομικοί για αυτή την ιστορία? Κάποιος ίσως τον έχει πάρει τηλέφωνο εκεί. Τι και ψάχνουν, τον καθυστερεί. Τι ψάχνουν. Το χτύπημα κατά πάσα πιθανότητα είναι ανταποδοτικό. Μάλιστα. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι είναι ανταπόδοση για την δολοφονία του Ράμπο. Όλοι αυτοί περιλαμβάνονται στα χαρτιά που είχε καταθέσει την προηγούμενη φορά ο Μιχάλης Ξεχοϊδής. Άπαντες. Περιμένουμε να δούμε, παιδιά. Περιλαμβάνονται... Αλλά έχουμε μπει σε μια περίεργη περιδίνηση με τη βία, η αλήθεια είναι. Αυτή η δολοφονία, αυτή η εκτέλεση, φοβούμαι ότι θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Μάλιστα. Και είναι η αρχή του νήματος. Για αυτή εδώ η εκτέλεση. Πάμε παρακάτω τώρα. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που κάψανε. Είναι μετά το SUV που έκαψαν ακριβώς στο Δαφνί. Πρέπει να σας πω ότι έχει βρεθεί μία σφαίρα καρφωμένη σε διαμέρισμα, τρίτου ρόφου. Κατά πάσα πιθανότητα, επειδή έχουν κάψει μέσα και τα Καλάζνικοφ, για να μην αφήσουν ίχνη, κάποια από τις σφαίρες έχει. Εκεί στο. Βεβαίως, στο Δαφνί. Ναι, είναι στο Δαφνί, λεωφόρο Αθηνών, με κατεύθυνση προς το σχιστό.